Πάμε τώρα να δούμε τα δεδομένα που έρχονται από τον χώρο του τουρισμού και να καλησπερίσουμε έτσι σε μια σύνδεση μας την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για τον τουρισμό, την Άννα Καλογεροπούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη έξοδό μου για σήμερα. Ναι, λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πως δυστυχώς αλλιώς περιμένατε την κατάσταση και αλλιώς έχει έρθει σε ό,τι έχει να κάνει και με τα δεδομένα του τουρισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μιλάμε για ένα τεράστιο πλήγμα. Δυστυχώς, ο εθνικός μας πρωταθλητής, ο οποίος είναι ο τουρισμός, πλήττεται βαθύτατα αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο βεβαίως, καταραίει και μαζί του καταραίουν και όλα τα συναφή και εξαρτώμενα επαγγέλματα. Η χρονιά θύμει να δείχνει ότι θα είναι χαμένη αν πάρουμε το σενάριο το αισιόδοξο ότι θα ανακάμψουν λίγο τα πράγματα και ότι θα περιοριστεί η πανδημία. Προσβλέπουμε στο τρίτο τρίμηνο του τουρισμού να ανακάμψει λίγο ο τουρισμός, να κινηθεί η αγορά, να ανοίξουν τα ξενοδοχεία φυσικά, να ανακτήσουμε τις πτήσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Γενικότερα ό,τι μπορεί η κυβέρνηση κάνει για την στήριξη του κλάδου. Αυτό το έχουμε δει, τη μέτρα παίρνει τα φορά τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τις επιχειρήσεις γενικότερα. Έχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Ναι, το καλύτερο δυνατό ποιο είναι, για να δώσουμε έτσι και αντικειμενικά δεδομένα. Να πούμε ότι ένα καλοκαίρι θα είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Δεν θα υπάρχουν τουρίστες, φαντάζομαι, από το εξωτερικό. Θα υπάρχει στροφή στον εσωτερικό τουρισμό. Κοιτάξτε, στροφή στον εσωτερικό τουρισμό σίγουρα θα υπάρξει. Βεβαίως, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο εσωτερικός τουρισμός θα έχει πληγεί βαρύτατα. Ποιος θα πρωτοδιεκδικήσει, ποια περιφέρεια θα πρωτοδιεκδικήσει τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος δεν θα έχει μεγάλη αγοραστική δύναμη. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η Πελοπόννησος είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας σε σχέση με τα νησιά, τα οποία θα πρέπει κάποιος να ταξιδέψει είτε με πλοίο είτε αεροπορικός. Η Πελοπόννησος έχει πολύ καλή προσβασιμότητα. Έχει οργανωμένα νοσοκομεία, τα οποία βλέπουμε ότι τώρα οργανώνονται ακόμα περισσότερο. Οπότε μπορεί να προσελκύσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς του εσωτερικού τουρισμού. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια βασική προσδοκία. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους επαγγελματίες του τουρισμού, πέρα από τις προσπάθειες που θα γίνουν από την Περιφερειακή Αρχή. Έχετε μιλήσει όλο αυτό το διάστημα και με τους επαγγελματίες του τουρισμού και με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται. Τι σας λένε και ποια είναι η αγωνία της και πώς θα κινηθεί και η Περιφέρεια? Η αγωνία της βεβαίως είναι μεγάλη, γιατί όπως είπαμε ότι ο κλάδος πλήττεται βαθύτητα. Η Περιφέρεια θα τους στηρίξει όσο περισσότερο μπορεί με τουριστική προβολή, είτε αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, είτε με διαφημιστικές καμπάνιες, είτε αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, αν τελικά αυτές βγάλουν πτήση, γιατί και αυτές έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα το τρίτο τρίμηνο, όπως σας είπα. Παρατείνουμε την περίοδο με κάποια γεγονότα, αθλητικά γεγονότα, με κάποια συνέδρια που θα οργανώσουμε προς τον Οκτώβριο, προκειμένου γενικότερα να παραταθεί η σεζόν προς το φθινόπωρο. Και όλα αυτά, ας τα ελπίζουμε ότι θα έχει συμβεί το καλό σενάριο, ότι τέλος πάντων θα έχουν τελειώσει και τα περιοριστικά μέτρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένουμε εμείς τις ενέργειες της περιφέρειας. Περιμένουμε φυσικά και μια καλή. Είναι περίοδος αναδιοργάνωσης για εμάς, κύριε Κανελόπουλε, και θα είμαστε έτοιμοι όταν τα πράγματα έτσι δείξουν πιο ευνοϊκά και τα μέτρα χαλαρώσουν, να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.